ακούσατε πριν τη Μαρία την Κομνηνάκα, από πού προκύπτουν τα προβλήματα στα σχολεία με βάση την υποχρηματοδότηση την οποία καταγγείλαμε. Το γεγονός ότι σήμερα οι τρεις επίκαιρες ερωτήσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ αφορούν προβλήματα σχολείων, κάποια από τα πολλά που θα μπορούσαν να έρθουν εδώ ως επίκαιρες ερωτήσεις, αποδεικνύει αυτό που κατήγγειλε πριν με την επίκαιρη ερώτηση η Μαρία Κομνηνάκα. Μία από αυτές τις περιπτώσεις είναι το σχολείο της Παιανίας και η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εκεί, η αναστάτωση που έχει προκληθεί σε γονείς, σε μαθητές, σε εκπαιδευτικούς, μετά τη διενέργεια και τη δημοσίευση μιας συγκεκριμένης μελέτης, η οποία μελέτη αποτύπωσε τη στατική ανεπάρκεια και ακαταλληλότητα του σχολικού συγκροτήματος πρώτου και δεύτερου γυμνασίου Παιανίας. Η μελέτη αυτή έγινε στις 29 Ιουλίου. Ολοκληρώθηκε στις 29 Ιουλίου. 1,5 μήνα μετά, δηλαδή λίγες μέρες μόλις πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, δεν υπήρχε καμία ενημέρωση από την κυβέρνηση, τα αρμόδια υπουργεία, το Δήμο, σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, με τι όρους θα λειτουργήσει το σχολείο. Και μόλις στις 9 Σεπτεμβρίου, τρεις μέρες δηλαδή πριν την έναρξη του σχολικού έτους, εκδόθηκε απόφαση του Δήμου Παιανίας, σύμφωνα με την οποία τα δύο σχολεία θα λειτουργούν εκ περιτροπής διπλό σχολικό ωράριο, πρωί-απόγευμα δηλαδή, στα εναπομείναντα κατάλληλα τμήματα του σχολείου, για ένα τουλάχιστον μήνα, μέχρι ότου τοποθετηθούν στο προάβλιο οι κίσκινοι δασκαλίας, προκάτ δηλαδή, έτσι, για να, και χημικές τουαλέτες, και μάλιστα αυτή η απόφαση μπορεί να παραταθεί επαόριστον έως ότου ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία. Μιλάμε δηλαδή για επιστροφή σε συνθήκες προηγούμενων δεκαετιών, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη αναστάτωση και ταλαιπωρία στον οικογενειακό προγραμματισμό των εργαζομένων γονιών, των μαθητών που έχουν και άλλες δραστηριότητες, αλλά και των εκπαιδευτικών που έχουν και αυτοί τις δικές τους ανάγκες και τις δικές τους οικογένειες, και φυσικά μιλάμε για μια υπονόμευση της ίδιας της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ούτε αίθουσα γραφείο εκπαιδευτικών αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί στο συγκεκριμένο σχολείο. Και φυσικά, και τελειώνω με αυτό, μιλάμε για ένα σχολείο που ακόμη και όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των ΠΡΟΚΑΤ θα είναι ένα προβληματικό σχολείο. Γιατί θα πρέπει 500 άτομα να προαυλίζονται στο πουθενά. Γιατί τα ΠΡΟΚΑΤ θα μπουν στον προαύλιο χώρο. Πού θα πάνε 500 άτομα, 500 μαθητές. Πού θα προαυλίζονται. Τι σώοι συνθήκες διδασκαλίας, ασφάλειας θα υπάρχουν. Το ερώτημα λοιπόν είναι σαφές. Και είναι ερώτημα που απευθύνουν και εκπαιδευτικοί με τους οποίους έχουμε μιλήσει, γονείς. Κάντε το ερώτημα. Τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση προκειμένου γρήγορα να αποκατασταθεί το συγκεκριμένο σχολείο και μέχρι να γίνει αυτό να εξευρεθεί κατάλληλος χώρος για να μπορεί να γίνεται μάθημα τις πρωινές ώρες σε πλήρες ωράριο και χωρίς να διαταράσσεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό είναι το ερώτημα και είναι απόλυτα εύκολο. Ωραία, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ για την ερώτηση, κύριε Κιώκα. Εκλέγεσαι στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής, στην οποία πολιτευτώ και εγώ, και το ενδιαφέρον μου είναι ευλογό, όπως είναι και το δικό σας. Από εκεί και πέρα, όμως, απαντώντας πριν στην ερώτηση, αναφερθήκαμε στις σχολικές επιτροπές για τις απάντησεις θέρμανσης. Και εγώ από την πρωτολογία μου είπα ότι, και στη δευτερολογία, ότι υπάρχει ζήτημα με το κτηριακό απόθεμα γενικά και με τα σχολεία μας γενικότερα. Γι' αυτό είπα σε μια άλλη συζήτηση να δούμε τι χρήματα βάζουμε στο τραπέζι προκειμένου να έχουμε μια πρόοδο στις σχολικές μας εγκαταστάσεις και στα σχολικά μας κτίρια. Τώρα, για το συγκεκριμένο θέμα. Νομίζω ότι και εσείς, και εγώ, και οποιοδήποτε, είτε είναι γονιός είτε όχι, καταλαβαίνει ότι όταν ένα κτίριο μετά από έρευνα κρίνεται ακατάλληλο, δεν θα θέλει να δει τα παιδιά του να είναι σε αυτό το κτίριο και να κάνουν μάθημα. Άρα, αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο. Το εφόσον προέκυψε τέλος Ιουλίου, πρέπει να δούμε τι δράση θα κάνουμε για να το αντιμετωπίσουμε. Για να φτάσουμε σε ποιο επίπεδο πρέπει να ληφθεί η δράση, επιτρέψτε μου να θυμίσω ποιες είναι οι αρμοδιότητες. Οι αρμοδιότητες εδώ ανήκουν στους Δήμους. Επομένως, εφόσον μιλάμε για αρμοδιότητα για τη συντήρηση των σχολείων στους Δήμους, θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι εμείς ερχόμαστε επικουρικά να συνδράμουμε το Δήμο προκειμένου να κάνει αυτά τα οποία απαιτούνται.
Ο Δήμος βρίσκεται σε συνεννόηση με τις κτηριακές υποδομές προκειμένου να προχωρήσει στην αποκατάσταση του σχολικού συγκροτήματος. Εδώ θα ήθελα να είμαστε σαφείς. Θα χρησιμοποιηθεί η πιο γρήγορη διαδικασία που προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις από τον 32.2 γάμα του σχετικού νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις. Αλλά μέχρι τότε πρέπει να βρεθεί και μία λύση. Ποια είναι η λύση, εφόσον δεν βρίσκεται άλλος κατάλληλος χώρος προκειμένου να στεγαστεί το σχολείο και αναγκάζεται να κάνει αυτές τις διπλές βάρδιες στα κτίρια που δεν έχουν υποστεί ζημιές. Προχωρεί ο Δήμος σε συνεννόηση με την ΚΤΥΠ για την μίσθωση οικίσκων προκειμένου να τοποθετηθούν άμεσα. Καταλαβαίνουμε και από την απάντηση που θα καταθέσω στα πρακτικά ότι έχουν δεσμευθεί αρκετά χρήματα για αυτή τη δουλειά μέχρι τέλος του έτους από τον Δήμο, 197.000 ευρώ. Έχει ζητηθεί πρόσθετη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών και είμαστε εδώ να συνδράμουμε εμείς τον Δήμο για ό,τι χρειαστεί προκειμένου να καλυφθεί το απαραίτητο κονδύλι για το επόμενο χρονικό διάστημα, αν χρειαστεί, και θα προχωρήσουν γρήγορα διαδικασίες αποκατάστασης σε συνεννόηση του Δήμου με τις κτηριακές υποδομές. Θα καταθέσω στα πρακτικά το σχετικό έγγραφο του Δήμου. Φαίνονται οι ενέργειες που έχει κάνει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ελάτε, κύριε Γιώκ. Κύριε Υπουργέ, όταν κάποια στιγμή, κάποτε, η αρμοδιότητα των σχολικών κτηρίων πέρασε στην ευθύνη των Δήμων, που τότε μόνο το ΚΚΕ είχε καταψηφίσει και κάτι το οποίο υπηρέτησαν όλες οι κυβερνήσεις που μεσολάβησαν, τι είχαμε προβλέψει? Είχαμε προβλέψει ότι θα φτάναμε σε αυτήν ακριβώς την κατάσταση που είμαστε σήμερα. Σε ποια? Να ερχόμαστε να ρωτάμε ένα Υπουργείο και μάλιστα ούτε καν το Υπουργείο Παιδείας, που θα έπρεπε να ασχολείται με το τι εκπαιδευτικό έργο γίνεται στο συγκεκριμένο σχολείο, να ρωτάμε ένα Υπουργείο τι θα γίνει με την κτηριακή ακαταλληλότητα ενός σχολείου, και να έρχεται ο Υπουργός και να μας λέει: «Α, αυτό δεν είναι δικό μου θέμα, είναι η αρμοδιότητα του Δήμου». Να λοιπόν γιατί γίνανε. Να γιατί προχώρησε όλη αυτή η μετάθεση ευθυνών, συμπεριλαμβανομένης και της σχολικής στέγης, στην ευθύνη των Δήμων. Για να πετάτε το μπαλάκι δεξιά και αριστερά και τελικά τα προβλήματα να παραμένουν προβλήματα και οι ανάγκες ανικανοποίητες. Δεύτερο ζήτημα, σημαντικό και κρίσιμο. Εδώ ο έλεγχος, κύριε Πέτσα, ήταν ένας έλεγχος που έγινε με... καλώς λέμε εμείς, που έγινε με πρωτοβουλία ενός Δήμου. Αν γινότανε ένας οργανωμένος έλεγχος στα σχολεία όλης της χώρας και μάλιστα στα σχολεία που είναι και κάποιας παλαιότητας, όπως είναι το συγκεκριμένο σχολείο, έλεγχοι οι οποίοι έχουν σταματήσει, ιδιαίτερα από τότε που καταργήσατε τον οργανισμό σχολικών κτηρίων, οι προηγούμενες κυβερνήσεις, θα βρίσκαμε πάρα πολλά σχολεία σαν και αυτό της Παιανίας. Πάρα πολλά σχολεία δηλαδή που φτιάχτηκαν με προηγούμενους κανονισμούς, με προηγούμενους κανονισμούς αντισεισμικούς και άλλους, και στην πραγματικότητα είναι ακατάλληλα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και εδώ έρχονται οι γονείς, η εκπαιδευτική, η κοινωνία της Παιανίας εκεί, να απαντήσει και να επιλέξει ανάμεσα σε κακές λύσεις που δημιουργούν τα διέξοδα της πολιτικής σας. Δηλαδή, με συγχωρείτε, το δίλημα σήμερα για τους γονείς εκεί, που όντως θέλουν τα παιδιά τους να πηγαίνουν σε ένα ασφαλές κτίριο, είναι αν θα κάνουν μάθημα στο ετοιμόρροπο κτίριο ή αν θα κάνουν μάθημα με προκάτ. Αυτό είναι το δίλημα. Αυτό τους λέτε. Ότι κοιτάξτε να δείτε, το κτίριο είναι ακατάλληλο, προσαρμοστείτε, εδώ πάει η προσαρμογή, προσαρμοστείτε στα προκάτ και σε ένα σχολείο που δεν θα υπάρχει προαύλιο. Όχι. Το δίλημα είναι αν θα υπάρχει αυτή η κατάσταση που υπάρχει σήμερα ή αν θα έχουμε σύγχρονα και ασφαλή κτίρια. Και αν θα γίνει και έλεγχος και στα υπόλοιπα που έχει σταματήσει, ξαναλέω, από το 2011 όταν καταργήθηκε ο οργανισμός σχολικών κτηρίων. Ή γίνεται με το σταγονόμετρο, για να είμαι ακριβής. Και το δεύτερο, μια και λέτε ότι προτίθεστε να πολιτευτείτε στην Ανατολική Αττική, αυτό, κύριε Πέτσα, δεν είναι το μοναδικό. Πλήθος σχολείων με προκάτ στην Ανατολική Αττική, που είναι μονιμότητα πλέον, έχει μονιμοποιηθεί αυτό το καθεστώς, γιατί η περιοχή αυτή αυξήθηκε πληθυσμιακά, όμως οι υποδομές της έχουν μείνει σε εποχές προηγούμενων δεκαετιών. Και αυτό αφορά και τη σχολική στέγη, αυτό αφορά και το δίκτυο αποχέτευσης που οι άνθρωποι είναι με τον αχόρταγο ακόμη, αυτό αφορά και το νοσοκομείο που ακόμη δεν υπάρχει σε αυτή την περιοχή για να καλύπτει τις ανάγκες.
πηγαίνετε συχνά πυκνά, όχι εσείς προσωπικά, κυβερνητικά στελέχη, για να διαφημίσετε τα αναπτυξιακά έργα και τις επενδύσεις και τα data center στην Ανατολική Αττική. Όμως αυτή είναι η κατάσταση για τις ανάγκες τις πραγματικές των ανθρώπων. Εμείς ξαναλέμε, το αίτημα είναι συγκεκριμένο. Πιο γρήγορα να προχωρήσει η αποκατάσταση του σχολείου, γρήγορα να προχωρήσει η αποκατάσταση του σχολείου και μέχρι τότε να μπορούν τα παιδιά να κάνουν μάθημα σε ασφαλές και κανονικό σχολείο. Αυτό είναι το αίτημα. Τρεις φορές το και δεν ικανοποιείται. Λάτε. Ωραία. Κύριε Υπουργέ, ορίστε. Κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς δεν είπαμε για κανένα μπαλάκι ευθυνών. Οι ευθύνες είναι ξεκάθαρες. Λοιπόν, το Σύνταγμα μας έχει τεκμήριο αρμοδιότητας υπέρ της αυτοδιοίκησης. Όταν μεταβιβάζεται λοιπόν μια αρμοδιότητα στην αυτοδιοίκηση, αυτή ασκείται από αυτή. Εν προκειμένου, η αρμοδιότητα είναι ξεκάθαρη για τους Δήμους, για τη σχολική στέγη. Τις αμφισβητούμε αυτό. Το αμφισβητούμε. Το θέμα είναι αν δίνουμε τους πόρους προκειμένου η αυτοδιοίκηση να κάνει τη δουλειά της. Σας είπα και πριν ότι μετά από μια υπερδεκαετή κρίση, για πρώτη φορά έχουμε χρηματοδοτικά εργαλεία στα χέρια μας, πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, Φιλόδημος 2, πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, για να μπορέσουμε να κάνουμε είτε καινούριες σχολικές μονάδες, είτε να κάνουμε μια σοβαρή αποκατάσταση και εξυγχρονισμό υφιστάμενων. Για το Δήμο Παιανίας που ρωτάτε, σας λέω ότι για το 2022 έχουμε προγραμματίσει από τους ΚΑΠ 154.500 ευρώ για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και παιδικών δραστηριοτήτων και 81.100 ευρώ για την επισκευή και συντήρηση σχολείων των κτηρίων. Ενώ αντίστοιχα ποσά είχαν δοθεί φυσικά και προηγούμενα έτη. Όσον αφορά το Φιλόδημος 2, ο Δήμος Παιανίας έχει χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 121.700 ευρώ για την επισκευή και τη συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλιων χώρων και με το ποσό των 190.300 ευρώ για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του προγράμματος Φιλόδημος. Επίσης, έχει υποβληθεί μια πρόταση στην πρόσκληση 10 του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης ύψους 1,1 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν τη συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων και σχολικών μονάδων. Και επίσης, έχουμε εντάξει ένα έργο μια κατασκευή σχολική μονάδα στο Δήμο Παιανίας, όπως γνωρίζετε, ήδη από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και στα Σπάτα έχουμε εντάξει αντίστοιχο έργο και σε άλλες περιοχές της Ανατολικής Αττικής. Γιατί, όπως είπατε πολύ σωστά, κύριε Γκιώκα, υπάρχει πληθυσμιακή έκρηξη στην περιοχή αυτή της χώρας, ευτυχώς, όπως αποδεικνύουν και τα αποτελέσματα της τελευταίας απογραφής. Ενώ δυστυχώς σε άλλες περιοχές της χώρας υπάρχει ευθύνουν πορεία του πληθυσμού. Επομένως, αυτό που εμείς έχουμε να κάνουμε είναι πράγματι να αναγνωρίζουμε ότι η αρμοδιότητα είναι εκεί, να μην ψαρεύουμε σε θολά νερά, αλλά και να στηρίζουμε την αυτοδιοίκηση να φέρει σε πέρας το έργο της. Και αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε. Όσον αφορά τα ευρύτερα έργα υποδομής. Εγώ πρώτη φορά θα πολιτευτώ στην Ανατολική Αττική, ζω στην περιοχή όμως 17 χρόνια. Φυσικά και έχει τεράστιες ελλείψεις. Είτε αυτά έχουν να κάνουν με τα θέματα αποχέτευσης και ίδρυψης που είπατε, είτε με τα θέματα οδοποιίας ή άλλα ζητήματα. Φυσικά υπάρχουν τεράστια θέματα υποδομών. Το θέμα είναι ποια κυβέρνηση βάζει τα χρήματα στο τραπέζι για να αντιμετωπιστούν οι παθογένειες δεκαετιών. Και είμαι περήφανος να πω ότι συμμετέχω σε μια κυβέρνηση που βάζει τα χρήματα στο τραπέζι για να αντιμετωπιστούν αυτές οι παθογένειες. Και όποτε θέλετε να κάνουμε και αυτή τη συζήτηση αναλυτικότερα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μόνο από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης 189,4 εκατομμύρια ευρώ στους Δήμους Ανατολικής Αττικής. Πόσο ήταν το 2020? Μηδέν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.